κοινωνία χωρίς να φοβόμαστε. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη και είναι πάρα πολύ τιμητικό που η έκθεση φιλοξενείται στο Πολυχώρο Νέβης Πρεβέτη. Θέλω να ευχαριστήσω την Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας και ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τον Σωτήρη, τον Δημητρόπουλο, και να του δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, ως πρόεδρος προσωπώντας όλα τα μέλη της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας να παρευρεθείτε εδώ και για τον ένα μήνα που θα είναι η έκθεση στο φιλόξενο χώρο της κυρίας Πρεβέτη. Θα ήθελα να πω ότι τον πρώτο καιρό, όταν σκεφτόμασταν αν χρειάζεται να κάνουμε μια τέτοια έκθεση, αν είναι ωραίο να ξαναδειχτούν εικόνες προς τα έξω, τραγικές εικόνες οι οποίες μας θλίβουν, εικόνες τις οποίες θέλουμε να ξεχάσουμε. Ήρθαμε και εμείς σε μια τέτοια συζήτηση και διλήμματα. Είδαμε όμως και την ανταπόκριση του λαού μας, του κόσμου, συνολικά τα 2,5 εκατομμύρια κόσμου που βγήκε στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί με το αίτημα να μην συγκαλυφθεί αυτό το προδιαγραμμένο έγκλημα. Συστηθήκαμε κι εμείς πίσω από αυτό το αίτημα και προσπαθούμε με αυτή την έκθεση να έρθει σε επαφή με τον κόσμο, με τον λαό, με την τοπική κοινωνία, με τους μαζικούς φορείς εδώ πέρα, ώστε να βγουν όλα αυτά τα συναισθήματα να γίνουν γνώση και να γίνει ένα συλλογικό αγώνα ενάντια στις διαχρονικές αιτίες οι οποίες οδήγησαν σε αυτό το τραγικό προδιαγραμμένο έγκλημα, το τραγικό δυστύχημα. Αυτά εν ολίγης, είχα από πολλά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνουμε, θεωρώ. Δεν το έχουμε κι εμείς κατανοήσει. Θέλουμε να έρθει η έκθεση σε επαφή και με μαθητές και με φοιτητές, να μάθει όλος ο κόσμος τι έγινε και ποιοι είναι οι πέτοι. Και αυτό το οποίο ζητάμε εμείς είναι δικαιοσύνη, και όπως ζητάνε και οι οικογένειες των θυμάτων, και να εξασφαλιστούν μεταφορές ασφαλής για όλο το λαό.